Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να σας ανακοινώσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού του Δήμου Μυτιλήνης. Σε προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε μιλήσει για το μουσικό φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλήνης, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλήνης, το οποίο εμπεριέχεται στο πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο μουσικό φεστιβάλ, γιατί έχουμε μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό σε προηγούμενη συνάντησή μας. Θα σας θυμίσω όμως ότι ξεκινάει στις 25 Ιουλίου στο Θέατρο Κάστρου με τη χοροδιακή συνάντηση της χοροδίας του Δήμου Λάρνακας, του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Μυρογιάννης, τη μεικτή χοροδία Ανιμάτο, την παιδική χοροδία Ανιμάτο και Ανιμάτο Youth Voices, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Αυγούστου με την τελετή λήξης στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας με το συγκρότημα Εγκαρδία, ένα συγκρότημα με πολυδιάστατο πρόγραμμα σε ρυθμούς της Μεσογείου. Μέσα στο πρόγραμμα που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες, σε έντυπο, θα βρείτε αναλυτικά και τις εκδηλώσεις που αφορούν το μουσικό φεστιβάλ, αλλά συνολικά και τις εκδηλώσεις όλου του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε με αυτή την ευκαιρία το χορηγό επικοινωνίας του Μουσικού Φεστιβάλ, την ΕΡΤ. Συνεχίζοντας, θα σας κάνω μια παρουσίαση του φετινού Λεσβιακού Καλοκαιριού, το οποίο ξεκινάει στις 8 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτέμβρη. Στην αρχή αυτής της επικοινωνίας μας και της παρουσίασής μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους χορηγούς επικοινωνίας του Λεσβιακού Καλοκαιριού για τη στήριξή τους. Και συγκεκριμένα τον Έολο, την τηλεόραση, καθώς επίσης και το ράδιο Έολος, το νησί, το site του νησιού αλλά και το ραδιόφωνο στο 99FM, τα νέα της Λέσβου, το Εμπρός, site και ηλεκτρονική εφημερίδα, το Δημοκράτη, τα πολιτικά, το Λέσβος Post, το Λέσβος News, το ράδιο ο Έολος τον έφερα πριν, τον Άστρα 93,2, το ΣΛΑΜ 101,5, το Αιγαίο Report και το ράδιο Καλονί 87,5. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη στήριξή τους. Φέτος το Λεσβιακό Καλοκαίρι θεωρούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ξεκινώντας θα σας παρουσιάσουμε, θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των θεατρικών παραστάσεων. Θεατρικές παραστάσεις που παίζονται για κάποιες από αυτές για αρκετά χρόνια στην Αθήνα και που φέτος οι περισσότερες από αυτές που θα ακούσετε ήταν sold out όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Μιλάμε για 5 θεατρικές παραστάσεις, με πρώτη την Τουρκομερίτισσα, η οποία παρουσιάζεται αυτή η θεατρική παράσταση στις 17 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά και με πρωταγωνίστρια την Ελένη Ουζουνίδου, που αναφέρεται στη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Στις 23 και 24 Ιουλίου θα έχουμε κοντά μας τη θεατρική παράσταση «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης» από τη θεατρική ομάδα του ΦΟΜ. Στις 8 Αυγούστου στο Κάστρο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Σε σοάρ για δολοφόνους» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Στις 27 Αυγούστου συνεχίζουμε με τη θεατρική παράσταση «Διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου» σε διασκευή και σκηνοθεσία Ρέπα Παπαθανασίου. Στις 4 Σεπτέμβρη ολοκληρώνουμε με τη θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» του Ρέπα Παπαθανασίου με ηθοποιούς της Σταυροπούλου, το Χατζηπαναγιώτη και άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Εκτός όμως από τις θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε ενήλικες, έχουμε κάνει μια επιλογή και για παιδικές θεατρικές παραστάσεις, 6 παιδικές θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες σας παρουσιάζω στη συνέχεια. Στις 8 Ιουλίου είστε και φαίνεστε το εφηβικό τμήμα των Πασπαρτού σε σκηνοθεσία της Φάνιας Βαλάση. Στις 16 Ιουλίου
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» από τη θεατρική ομάδα «Μαγικές Σβούρες». Στις 18 Ιουλίου έχουμε κοντά μας το Θέατρο Σκιών του Αργύρη Αθανασίου και στις 7 Αυγούστου ο Εγωιστής Γίγαντας του Όσκαρ Ουάιλντ από τη θεατρική ομάδα «Μικρός Βοράς». Στις 20 και 21 Αυγούστου ο Ροβινσόνας και ο Κρούσος από την ομάδα «Πατάρι Project» στο πλαίσιο του προγράμματος 2024 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Και ολοκληρώνονται οι παιδικές μας παραστάσεις στις 25 και 26 Αυγούστου με την θεατρική παράσταση «Άτακτοι ήρωες» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα. Ειδικά γι' αυτό, για αυτή τη θεατρική παράσταση, να πω ότι είναι ένας από τους ήρωες, ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και η παράσταση αυτή διαπραγματεύεται την συμμετοχή του στα κοινωνικά δρόμενα ενός παιδιού και τον τρόπο με αυτισμό και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παιδική παράσταση. Και ερχόμαστε και σε αυτό που ίσως ο περισσότερος κόσμος περιμένει να ακούσει, τις συναυλίες του καλοκαιριού. Στις 12 Ιουλίου έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Περί. Στις 22 Ιουλίου την Μπέννη Μπαλτατζή. Στις 27 Ιουλίου έχουμε ένα αφιέρωμα από το Εθνικό Δίο Παράρτημα Μυτιλίνης, ένα αφιέρωμα στον Τζιτζάνι και την Μπέλου, με τη Φωτεινή Βελεσιώτου. 2 με 3 Αυγούστου έχουμε το Rock Festival, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο στο νησί μας, στην πόλη μας, από τους Links. Στις 5 Αυγούστου έχουμε τη συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Όλες αυτές οι συναυλίες θα γίνουν στο κάστρο. Έχουμε όμως και μία συναυλία στις 19 Αυγούστου, Αρβανιτάκη Ζουγανέλη, η οποία θα γίνει στο γήπεδο Μυτιλίνης. Ταυτόχρονα και όλο αυτό το διάστημα, στα χωριά θα λάβουν μέρος παρόμοιες εκδηλώσεις. Οι περισσότερες αφορούν τα πανηγύρια των χωριών, αλλά και κάποιες άλλες συναντήσεις που γίνονται στα χωριά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε 29 χωριά του Δήμου Μυτιλίνης θα γίνουν φέτος αυτές οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του Λεσβιακού Καλοκαιριού, με τοπικά σχήματα, αλλά και με 4 συναυλίες, με Σαραντίδη, Βαγγέλη, Βιολέτα Ίκαρη και Σοφία Παπάζογλου στα μεγαλύτερα από αυτά τα χωριά. Επίσης, φέτος είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πολύ ευχαριστημένοι που σε συνεργασία με το Μουσείο Γουναρόπουλου του Ζωγράφου οργανώνουμε στις 17 Ιουλίου στο Χαλίμ Μπέι μία εκδήλωση κατά την οποία θα συζητηθεί η σχέση του Γουναρόπουλου με το Θεόφιλο, θα παρουσιαστεί από εγκεκριμένους ομιλητές και θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης Γουναρόπουλου, η οποία θα διαρκέσει, θα παραμείνει εδώ μέχρι τέλος Αυγούστου. Διαρκέσει περίπου 2 μήνες και κάτι. Και βέβαια θα ξαναέχουμε την τέταρτη έκθεση βιβλίου στο χώρο δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες χρονιές. Έκθεση βιβλίου που στηρίζουμε, στην οποία θα παρουσιάσει τη δράση της και τις προτάσεις της και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ευγενία Κλειδαρά, αλλά και θα έχουμε εκθέσεις βιβλίων, όχι όμως μόνο εκθέσεις, αλλά και εκδηλώσεις από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που θα συμμετέχουν. Αυτό είναι περιληπτικά το πρόγραμμα του φετινού Λεσβιακού Καλοκαιριού. Κάναμε μια προσπάθεια να είναι πλουραλιστικό, να απευθύνεται στα ενδιαφέροντα όλων των δημοτών μας και πιστεύουμε ότι με την ιδιαίτερη πινελιά του Μουσικού Φεστιβάλ που επιχειρούμε φέτος την έναρξή του,
ότι θα έχουμε ένα πλούσιο λεσβιακό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω αν η Δημοτική Αρχή και η Δημαρχία δρομολογεί να καλυφθούν οι ανάγκες ως προς την κλήρωση θέση για Δημοτικό Θέατρο για τεχνικό ήχο και φωτισμού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά την πρόσληψη προσωπικού. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να ζητήσουμε, να καταθέσουμε τα κενά και να ζητήσουμε θέσεις. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και από όλες τις δημοτικές αρχές. Να είστε σίγουροι ότι κατατίθενται αυτά τα αιτήματα. Το ζήτημα είναι ότι για αυτές τις θέσεις και για πολλές άλλες θέσεις, εσείς λέτε για το Δημοτικό Θέατρο, γι' αυτό εγώ να σας πω τι επιστημονικό προσωπικό έχουν τα μουσεία μας. Το Μουσείο Θεοφύλου, η Πινακοθήκη. Ποιος είναι σε θέση σήμερα να παρουσιάσει αυτό που υπάρχει εκεί πέρα μέσα, αντιδήμαρχος πολιτισμού ή όποιος αντιδήμαρχος πολιτισμού, όχι. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στο Δήμο. Η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορέσουμε να έχουμε όποιο επίπεδο εσείς κρίνετε ότι έχουμε σε παρουσίαση πολιτιστικού έργου ή σε κάλυψη δραστηριοτήτων. Όμως, αυτή μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν. Έχουμε, ας πούμε, τα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Έχουμε μουσικό τμήμα, έχουμε συγκρότημα, έχουμε δάσκαλο για να το οργανώσει, έχουμε ορχήστρα. Έχουμε μόνο θεατρική ομάδα έχουμε. Έχουμε χορευτικό, έχουμε μπάντα. Γιατί δεν έχουμε μπάντα, έχουμε δάσκαλο. Σας λέω μερικά έτσι σκόρπια. Για αυτές τις θέσεις εμείς ως Διεύθυνση Πολιτισμού δρομολογήσαμε την πρόσληψη με σύμβαση κάποιων ανθρώπων, κάποιων μουσικών. Σε λίγες μέρες θα βγει η προκήρυξη για 6-7 μήνες μέσα από δαπάνη του Δήμου, δηλαδή από τα οικονομικά του Δήμου, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μόνιμες θέσεις για αυτές τις θέσεις. Πώς μπορεί ένας Δήμος να αξιώνει, να κάνει ουσιαστικές εκδηλώσεις με διάρκεια, γιατί μία μπάντα και μία φιλαρμονική δεν στείνεται σε 4 μήνες και σε 5 μήνες. Πρέπει να έχει διάρκεια. Πρέπει να υπάρχει μία σιγουριά και στο δάσκαλο που είναι εκεί ότι θα δουλέψει και θα παράξει ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο όποιο τμήμα πάμε να δημιουργήσουμε στη Διεύθυνση Πολιτισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χωρίς προσωπικό θα παλεύουμε με αυτά που έχουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα παλεύουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα προσπαθούμε μέσα από τις ρογμές που υπάρχουν να βρίσκουμε λύσεις. Όμως η υποχρέωση του κράτους, αν θέλει η περιφέρεια να μπορεί να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, παραμένει πολύ σημαντική και πρέπει σύντομα να ανταποκριθεί σε αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Πάνω σε αυτό, προσλήψεις είχατε για κάποιους μουσικούς 6-7 μήνες συμβάσεις. Άλλο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις για τις εκδηλώσεις του Λεσβιακού Καλοκαιριού και το κάστρο. Για τώρα ολοκληρώνονται και λέω ολοκληρώνονται γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν ήδη έρθει. Υπάρχει το πρόγραμμα μέσω ΟΑΕΔ που αφορά τους εργαζόμενους 55+, δηλαδή 55 έως 67 νομίζω, που δεν έχουν συμπληρωμένα τα ένσημά τους και που ο ΑΕΔ μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους σε συνεργασία με τους Δήμους να προσλάβουν αυτό το προσωπικό. Είναι η πρόσληψη για ένα χρόνο με δικαίωμα παράτασης ενός χρόνου. Έχουμε πάρει, πάντα θα σας μιλάω για τη Διεύθυνση Πολιτισμού γιατί δεν έχω εικόνα για τις άλλες διευθύνσεις. Έχουμε πάρει 2-3 άτομα από εκεί και περιμένουμε και άλλα 2 άτομα από αυτή την κατηγορία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σίγουρο είναι ότι θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι από άποψη προσωπικού, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετά κενά και στην καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή όμως και από τις προσλήψεις που έκανε ο ίδιος ο Δήμος για την καθαριότητα, αλλά και από αυτό το πρόγραμμα, εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει την κάλυψη των αναγκών μας
και μπορούμε από εδώ και πέρα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι ένα επιστημονικό προσωπικό που πρέπει να υπάρχει στους χώρους του πολιτισμού που σας προανέφερα. Και για να το συμπληρώσουμε λίγο, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη ναι. Αυτή τη στιγμή πόσο προσωπικό έχετε, μόνιμους, συμβασιούχους και τι... Λοιπόν, τώρα, επειδή μπορεί να κάνω κάποιο λάθος, θα σας πω ότι απάνω έχω εδώ στη Διεύθυνση Πολιτισμού εργάζονται 4 άτομα, μόνιμο προσωπικό. Έχουμε μόνιμο προσωπικό 1 άτομο στο Χαλίμ Μπέι, στην Πινακοθήκη, 1 άτομο στο Μουσείο Θεοφύλου, 1 άτομο στη βιβλιοθήκη. Πήραμε αυτή τη στιγμή έκτακτο προσωπικό 3 άτομα από το Δήμο και 2 ακόμα άτομα από το 55+. Περιμένουμε άλλους 2 εργαζόμενους από αυτό το πρόγραμμα και άλλο ένα μόνιμο, τον ηλεκτρολόγο μας που ξέχασα να τον αναφέρω. Άρα, στο μόνιμο προσωπικό. Ναι. Από τώρα, έτσι, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν 4-5 άνθρωποι. Δηλαδή, ό,τι προγραμματίσαμε, ό,τι φτιάξαμε, ό,τι φέρνουμε σήμερα μπροστά σας, το φτιάξαμε με τη συνδρομή 4-5 ατόμων και ό,τι εκδηλώσεις κάναμε μέχρι τώρα. Αυτονομικό πρόσωπο, το προσωπικό του νομικού προσώπου ήρθε σε εσάς, αυτό δεν το... Όχι. Όχι. Πού πήγε, δηλαδή. Αρχικά δεν ξέρω αν το προσωπικό αυτό ήταν μόνιμο ή ήταν πάλι με τη διαδικασία των τριμήνων, τετραμήνων, οπότε κάποια στιγμή αυτό φαντάζομαι έληξε. Αλλά φαντάζομαι ότι ένα μέρος του προσωπικού αυτό πήγε στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού, διότι θυμόσαστε ότι το νομικό ήταν νομικό αθλητισμού και πολιτισμού και δεν ξέρω αν έγινε και κάποια άλλη... Αλλά νομίζω ότι και εκεί δεν υπήρχε αριθμός μεγάλος μόνιμου προσωπικού. Ευχαριστώ. Εγώ. Σχετικά με το κόστος των εκδηλώσεων, ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι και αν αυτό που λέει και πολλοί κόσμος προπληρώνονται οι εκδηλώσεις, δηλαδή γίνονται κάποιες συμφωνίες για τα ποσά που ζητούν οι καλλιτέχνες ή αν ωραία. Αυτό γίνεται βάσει των εισόδων των εισιτηρίων. Υπάρχουν πολλές μορφές. Τώρα το συνολικό κόστος, πραγματικά θα σας παρακαλέσω να μπείτε στη διάβγεια να δείτε τις μελέτες που έχουμε ανεβάσει και περιγράφουν αναλυτικά το συνολικό κόστος, γιατί δεν το έχω αθρηστικά με την έννοια ότι είναι άλλη μελέτη το κόστος των εκδηλώσεων, άλλη ηχητική κάλυψη, άλλη τεχνική κάλυψη, όμως όλα αυτά είναι κόστος εκδηλώσεων. Οπότε είναι στη διάβγεια αυτά ανεβασμένα, μπορείτε να τα δείτε όλα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι για τον ερχομό των καλλιτεχνών, ας πούμε, οι θεατρικές παραστάσεις έρχονται σε αυτοπαραγωγές. Δηλαδή, εμείς επικοινωνούν μαζί μας οι καλλιτέχνες, εξετάζουμε το περιεχόμενό τους, βλέπουμε, παίρνουμε πληροφορίες πώς έχουν πάει συνολικά αυτές τις εκδηλώσεις, το χειμώνα στην Αθήνα, και επιλέγουμε από αυτές τις παραστάσεις που μας προτείνουν. Έρχονται σε αυτοπαραγωγές, βγάζουν το εισιτήριό τους, πληρώνουν τα έξοδά τους. Αυτό δεν έχει κάτι να κάνει με εμάς που αγοράζουμε κάποια παράσταση. Οι συναυλίες, επίσης, αρκετές από αυτές έρχονται, κάποιες από αυτές έρχονται ως αυτοπαραγωγές, κάποιες άλλες τις αγοράζουμε. Συνήθως, από όσο θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, δεν αγοράζουμε πάνω από 1-2 συναυλίες, οι περισσότερες έρχονται ως αυτοπαραγωγές. Κάποιες από αυτές τις συναυλίες, οι περισσότερες, μας δίνουν έναν αριθμό εισιτηρίων, αυτές που αγοράζουμε, έτσι. Μας δίνουν αριθμό εισιτηρίων, τον οποίο εμείς ως Δήμος θα προπολίσουμε και τα έσοδα που θα πάρουμε θα αφαιρεθούν από το κόστος, από τα χρήματα που δώσαμε για να πληρωθεί αυτή η συναυλία. Χοντρικά δηλαδή, αν μια συναυλία την πληρώσαμε 100 ευρώ για να έρθει εδώ, αν εισπράξουμε εμείς από αυτά τα εισιτήρια τα 60 ευρώ, το πραγματικό της κόστος είναι 40 ευρώ. Και συνήθως τι γίνεται? Συνήθως εξαρτάται από το είδος της συναυλίας. Μια συναυλία στο γήπεδο, όπως καταλαβαίνετε, θα μας φέρει αρκετά μεγάλα έσοδα και μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να είμαστε ίσα βάρκα ίσα γυαλός, ή μπορεί να έχουμε και κέρδος σε κάποιες περιπτώσεις. Εξαρτάται πάντα από τις συναυλίες αυτό.
Τώρα μία εκδήλωση, ας πούμε, στο κάστρο έχει μικρότερες δυνατότητες, με την έννοια ότι είναι λιγότερος ο κόσμος που έρχεται. Αλλά πάντα το βασικό είναι, και πάντα αυτό το υπολογίζουμε, ότι σε αυτές τις συναυλίες που αγοράζουμε έχουμε πάντα την πρόνοια ένα μεγάλο ποσό να επιστρέφει πίσω στο Ταμείο του Δήμου. Από αυτές φέτος που μας αναφέρατε, ποιες αγοράσατε? Είναι η Μπαλτατζή και η Ζουγανέλη Αρβανιτάκη, αυτές οι δύο. Και